πόδια. Κάτω από την μπάλα, κάτσε κάτω από την μπάλα. Κάτσε! Φίλοι μου, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλωσορίσατε σε μια καινούργια συναρπαστική εκπομπή, την τρίλεπτη... Ευχαριστώ πολύ. Την τρίλεπτη Τρίτη. Για όσους είστε πρώτη φορά εδώ πέρα, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όμως, τελείωσε το καλοκαιράκι. Και τι καλοκαίρι ήταν αυτό. Σε γενικές γραμμές όμως, όλοι επιστρέψαμε ή επιστρέφουμε ή θα επιστρέψουμε σε λίγο καιρό. Οι φοιτητές θα αρχίσουν να ψάχνουν τα σπίτια τους στις περιοχές που θα φοιτήσουν. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Εμείς βέβαια εδώ πέρα, Αύγουστο, κατά καλό καιρό, βαρούσαμε τα τουαζάκια και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να βαρέσετε το όμορφο τατουαζάκι σας αυτή την περίοδο. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στους Έλληνες της Γερμανίας που μας επισκέφτηκαν, μας τίμησαν αυτό το καλοκαίρι και κάναμε ωραία τα τουαζάκια. Ζάρες βασικά. Εύχομαι να σας ξαναδώ του χρόνου με υγεία. Είμαι εδώ μαζί σας όμως για άλλη μία τρίλεπτη Τρίτη, ντυμένο σαν παιδί της Coca-Cola όπως βλέπετε. Φυσικά όμως με μπλουζάκι της 126 Clothing, η οποία σπονσάρει αυτή την υπέροχη εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας αυτό το καλοκαίρι. Ήταν πολλά, προσπάθησα να απαντήσω σε όλους. Ένα ωραίο μήνυμα που μας έστειλε ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Χρήστο, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο που να δείχνεις τα αποτελέσματα της δουλειάς σου? Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ωστόσο, θεωρώ ότι το YouTube ίσως να μην είναι ο κατάλληλος χώρος για να δείξω τη δουλειά μου, για να δείχνω σχέδια, τατουάζ κτλ. Ίσως κάποια time-lapse βιντεάκια έχω ήδη ανεβάσει στο κανάλι. Ωστόσο θεωρώ ότι το Instagram, αν και έχει αλλάξει πολύ τελευταία ο αλγόριθμος και ο τρόπος που παρουσιάζω τα πράγματα, το Instagram είναι η πιο κατάλληλη πλατφόρμα για την ανάδειξη της τατουατζίδικης δουλειάς μου. Επομένως, για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει να δείτε δείγματα της δουλειάς μου, εδώ ανατρέξτε, δείτε, follow και ούτω καθεξής. Και φυσικά στο Instagram είναι ίσως ο κατάλληλος τρόπος αν θέλεις να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου και να συζητήσουμε για κάποιο τατουάζ που σε ενδιαφέρει ή αν θέλεις να χτυπήσεις ένα τατουάζ μαζί μου, επικοινώνησε απευθείας με ένα ωραιότατο DM-άκι στο Instagram. Σήμερα όμως θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα για το οποίο έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα σε αυτή την εκπομπή και αφορά την άθληση και τα τατουάζ. Ενδιαφέρον θέμα πιστεύω. Λοιπόν, ο Γιώργος Πούλιος. Κάνω βάρη και τρέξιμο. Θα μπορώ μετά το τατουάζ να κάνω γυμναστική? Αν όχι, μετά από πόσες μέρες επιτρέπεται? Ο τίποτα. Α, ρωτάει. Γεια σας, να σας ρωτήσω, επειδή κάνω προπονήσεις πυγμαχίας και υδρώνουν πολύ τα χέρια μου από τα γάντια και γενικά από το άθλημα, καταλαβαίνετε, αν κάνω ένα τατουάζ στο χέρι εκεί ακριβώς όπου φοράω τα γάντια και τους επιδέσμους, πρέπει να προσέξω κάτι συγκεκριμένο? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μου διαλυθεί κάτι στο τατουάζ όταν έχω προπονήσεις? Μάλλον θα το διαλύσεις εσύ ρε φίλε. Οπότε σήμερα θα αναλωθούμε με αυτό ακριβώς το θέμα. Άθληση και τατουάζ. Πότε επιτρέπεται, πόσο χρόνο πρέπει να περιμένεις, μπορεί κάτι να πάθει το τατουάζ σου αν αθληθείς αμέσως? Όλα αυτά θα τα μάθουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίε. Και φύγαμε. Λοιπόν, okay, το καταλαβαίνω, έχει τελειώσει το καλοκαιράκι, τελειώσατε με τα μπάνια σας, όλη η κρεπάλη του καλοκαιριού, μπιτσόμπαρα, ξίδια, ταβέρνες και ούτω καθεξής, ανυπομονείτε να ξαναμπείτε σε μια fit κατάσταση, να αρχίσετε προπονήσεις, γυμναστήρια και να αθληθείτε. Και το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις τατουάζ και να πας να κολυμπήσεις στη θάλασσα, οπότε λογικό, μόλις τελειώσουν όλα αυτά εδώ, επιστρέφεις στην βάση σου και θέλεις να χτυπήσεις το τατουάζ σου και να αθληθείς ταυτόχρονα. Το θέμα είναι, μπορείς? Και τι πρέπει να προσέξεις, αν πρέπει να προσέξεις κάτι. Για να ξεκινήσουμε να δίνουμε απαντήσεις όμως, θέλω να σου πω το εξής. Όταν χτυπάς ένα φρέσκο τατουάζ εκείνη την ημέρα, ενδεχομένως ο τατουατζής σου θα το τυλίξει μέσα σε μία μεμβράνη, την οποία θα κρατήσεις εσύ πάνω σου για 2 με 3 ώρες. Αυτό γίνεται γιατί το τατουάζ εκείνη τη στιγμή θα συνεχίσει να βγάζει πλάσμα, ορό δηλαδή, μέσα από το σώμα, θα βγαίνουν χρωματάκια, θα βγαίνουν ζουμάκια, αίματα. Είναι μία χάλια κατάσταση. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να μείνει τυλιγμένο, το σώμα μας να βγάλει αυτά τα υγρά και
σε 2 ώρες θα καθαρίσεις, θα πλύνεις το τατουάζ σου, θα το στεγνώσεις και θα αρχίσεις να το περιποιείσαι με μια Bepanthol αλήφη, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Θα βάλω και ένα link εδώ πιο κάτω στην περιγραφή για το πώς μπορείς να περιποιηθείς ιδανικά το τατουάζ σου, οπότε δες το καπάκι μετά από αυτό το βίντεο. Το τατουάζ θεωρείται για μερικές μέρες μετά το χτύπημα ως μία ανοιχτή πληγή. Ένα τραύμα πάνω στο κορμί μας, πάνω στο δέρμα μας. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα με ψυχραιμία. Τι γίνεται όμως στο θέμα της άσκησης? Σαφώς παίζει ρόλο το τι άθλημα, το τι άσκηση θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που προτείνω εγώ προσωπικά στους δικούς μου πελάτες για μερικές μέρες μετά το χτύπημα ενός τατουάζ, να είμαστε χαλαροί, γιατί το σώμα μας αυξάνει πίεση κατά τη διάρκεια της άσκησης, όλα τα αγγεία μας τουμπανιάζουν, επομένως δεν θέλουμε να δώσουμε αυτή την έξτρα πίεση γενικά στο κορμί μας και στο σημείο που έχουμε χτυπήσει το τατουάζ. Θέλουμε λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και οι πόροι του δέρματος, τα αγγιάκια σε εκείνο το σημείο, να αρχίσουν να κλείνουν σταδιακά και να αρχίσει κατά κάποιο τρόπο η διαδικασία της επούλωσης του σώματός μας, του δέρματός μας, του τατουάζ μας. Τώρα, επηρεάζει ο υδρότας το τατουάζ μας? Σίγουρα θα έχεις διαπιστώσει ότι ο υδρότας είναι ιδιαίτερα αλμυρός. Αυτή η αλμύρα μπορεί ενδεχομένως να ερεθίσει την περιοχή του τατουάζ, του δέρματός σου, και αυτό να μην συμβάλλει στην ομαλή επούλωση του τατουάζ και συνεπώς της μελλοντικής εμφάνισής του. Κάτι άλλο που παρατηρείται στην έντονη σωματική δραστηριότητα είναι ότι κατά τη διάρκεια της προπόνησης οι μυς φουσκώνουν, το δέρμα τεντώνεται. Αυτό το τέντωμα του δέρματος ίσως να μην είναι τόσο καλό για τις πρώτες μέρες ενός τατουάζ. Κάτι άλλο τώρα που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επούλωσης ενός τατουάζ είναι η τριβή. Πολλές φορές όταν κάνουμε άσκηση, όταν αθλούμαστε, δημιουργείται τριβή στο σημείο που έχουμε κάνει το τατουάζ μας. Αν έχεις κάνει ένα τατουάζ εδώ και είσαι δρομέας και τρέχεις. Αυτή η τριβή μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, να δημιουργηθεί ίσως και μόλυνση στην περιοχή του τατουάζ, και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Θα μου πεις, δεν πειράζει, θα τυλίξω το τατουάζ με μια γάζα, ένα αυτοκόλλητο, μια ζελατίνα και θα πάω, θα κάνω την άθλησή μου έτσι ώστε να μην τρίβεται. Λάθος. Το τατουάζ πρέπει να αναπνέει. Επομένως, ποτέ δεν το τυλίγουμε πέρα από το όταν φεύγουμε από το tattoo studio και το έχει τυλίξει ο τατουατζής σας και το αφήνουμε αυτό το περιτύλιγμα για 2 ώρες. Πρέπει να αναπνέει για να γίνει σωστά η διαδικασία της επούλωσης. Πολλές φορές εδώ στο μαγαζί έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές και αθλητές διάφορων αθλημάτων, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, και αυτοί οι αθλητές έρχονται συνήθως σε περιόδους που είτε δεν κάνουν προπονήσεις, είτε έχουν κάποιο τραυματισμό. Οπότε είναι οι συνθήκες κατάλληλες έτσι ώστε να έχουν όσες περισσότερες μέρες ξεκούρασης ή η άθλησή τους να μην είναι τόσο επίμονη. Οπότε για να απαντήσουμε στο ερώτημα τι γίνεται με την άσκηση και το τατουάζ, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει πρώτα απ' όλα η θέση που θα τοποθετήσεις ένα τατουάζ, το μέγεθος του τατουάζ και ο τύπος της άθλησης ή της άσκησης που σκοπεύεις να κάνεις. Στα γυμναστήρια όμως θέλω να προσέγεις ιδιαίτερα το που θα ακουμπάς το τατουάζ σου. Δεν θέλεις την ενυδατωμένη περιοχή του δέρματός σου να κουμπάει πάνω σε όργανα, πάνω σε δερματίνες, πάνω στα καθίσματα ή στους πάγκους μέσα σε ένα γυμναστήριο. Αυτονόητα πράγματα. Η διαδικασία επούλωσης ενός νέου τατουάζ κρατάει 2 εβδομάδες. Οπότε, αν είσαι αθλητής του MMA, θα σου πρότεινα να περιμένεις 2 εβδομάδες να έχει επουλωθεί το τατουάζ σου πριν μπεις στον στίβο μάχης. Όμως για όλους εσάς, τους περισσότερους θα έλεγα που θέλετε να πάτε για ένα απλό jogging ή να κάνετε λίγο γυμναστήριο, κάποια βαράκια, θα πρότεινα 3 με 5 μέρες έτσι ώστε να αρχίσουν να σφίγγουν λίγο οι πόροι, η διαδικασία της επούλωσης να αρχίσει να γίνεται στο δερματάκι μας, και από εκεί και πέρα ένας τύπος ελαφριάς άσκησης δεν θα βλάψει κανέναν. Όσο πιο επώδυνο και επικίνδυνο είναι το άθλημα, τόσο πιο επικίνδυνη θα είναι και η κατάσταση για το τατουάζ σου. 2 εβδομάδες για τα βαριά αθλήματα ή 3 με 5 μέρες για κάτι πιο light. Καπίσ? Καπίσ. Βεστέχ? Κατάλαβα να πεις. Ωστόσο, αν έχεις κι άλλες απορίες ως προς το συγκεκριμένο θέμα, μπορείς κάλλιστα να μου αφήσεις ένα σχόλιο εδώ πέρα. Πάντα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να απαντώ σε όλα τα μηνύματά σας εδώ στην Τρίλεπτη Τρίτη. Μέχρι την επόμενη φορά, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη, είμαι ο Χρήστος Συντσάρης και σας στέλνω όπως πάντα την αγάπη μου. Μέχρι τότε, γεια σας! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σε μία από τις επιτήσεις μας και εύχομαι να σας ξαναδούμε σύντομα.
Πριν αποχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι το τραπεζάκι σας βρίσκεται στην όρθια θέση και δεν έχετε ξεχάσει τίποτα από τα προσωπικά σας είδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.